Στυλιανού, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας. Κύριε Στυλιανού, καλό μεσημέρι. Κύριε Στυλιανού. Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανού. Το παράκαναν ορισμένοι. Τρεις ληστές μπήκαν μέσα σε οικία συνταξιούχων, ενώ κοιμόντουσαν, τους χτύπησαν, τους λίστεψαν. Έχουμε κάτι νεότερο? Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Να πούμε ότι είναι συλλέγεται το ζεύγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ναι. Γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν κάποιες πληροφορίες ή κάποια μαρτυρία που ίσως οδηγήσουν στους τρεις δράστες, οι οποίοι φαίνεται να είχαν αρχικά πρόθεση τη διάδειξη, και εντοπίζοντας όμως το ζεύγος έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες που πλέον εξετάζεται υπόθεση ληστείας. Αυτό που σίγουρα μας ανησυχεί είναι ο τρόπος που έδρασαν. Εμείς προτρέπουμε το κοινό σε καμία περίπτωση να μην έρχεται σε αντιπαράθεση με τους δράστες, γιατί πάνω απ' όλα προτεραιότητα είναι τι η ασφάλεια. Ξύπνησαν και τους ήταν ή τους ξύπνησαν ληστές? Ξύπνησαν από το θόρυβο. Ναι. Και τους αντίκρισαν μπροστά τους. Τρεις κουκουλοφόροι, τι ήταν? Τρεις κουκουλοφόροι, ναι, με μαύρα ρούχα. Ναι. Ξεκίνησαν, ήθελαν, σκοπός ήταν να κλέψουν. Είχαν είτε όπλα είτε άλλα αντικείμενα στα χέρια τους οι ληστές? Δεν φαίνεται να είχαν οτιδήποτε. Μάλιστα. Όμως χτύπησαν τον 67χρονο ναι, κάτοικο του σπιτιού. Ναι. Τρομοκράτησαν τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγο του. Τους απέσπασαν κάποια Μάλιστα. μετρητά που είχαν, κινητά τηλέφωνα και κάποια χρυσαφικά. Μείνετε ένα λεπτό.